Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και με το θέμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, θα συζητήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή γεωπολιτικής. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Μάζη, πώς έχουμε καταφέρει, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να έχουμε βρεθεί σε μια φάση που ο κύριος Σακάρ να καλεί την Ελλάδα σε διάλογο, θέτοντας ως όρο την αποστρατικοποίηση των νησιών. Πώς το κατορθώσαμε αυτό, πώς φτάσαμε εδώ? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πιστεύω, κύριε Καρβουνόπουλε, καταρχάς δεν σας καλημέρισα, καλημέρα. Είναι και δική μου χαρά να είμαι μαζί σας. Άλλωστε, ανήκουμε στη λέσχη του Ρουβλίου, έτσι δεν είναι? Σωστά, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο Twitter από διάφορους ανώνυμους. Ναι. Βέβαια, ξέρετε, σε κάποιους απάντησα ότι οι αγωγές πληρώνονται με ευρώ, όχι με ρούβλια, αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίστε, ναι. Ναι. Οπότε, όταν βρισκόμαστε κατά καιρούς της ιδίας λέσχης, χαίρομαι πάντα. Βέβαια, είμαι περίεργο μέλος αυτής της λέσχης, τη στιγμή που εισηγούμε από το 2005 μέχρι σήμερα την είσοδο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Όπως επίσης και ήμουν ο φανατικότερος υποστηρικτής του EastMed, ο οποίος είναι μάλλον αντιρωσικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά για τους αχρίους ανωνύμους του πεντακοσάρικου δεν έχουν καμία σημασία, διότι εκτελούν διαταταγμένη υπηρεσία και καλά κάνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, δεν καταφέραμε εμείς, δεν κάναμε καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Απλούστατα, δεν κάναμε καμία προσπάθεια να αντιστρέψουμε το σκηνικό. Δηλαδή, οι δικοί μας στάσεις μέχρι σήμερα, κύριε Καρβουνόπουλε, ήταν μία παθητική, παρακολουθητική στάση του τι ενέργειες θα κάνει η Τουρκία στο στρατηγικό και διπλωματικό επίπεδο, ούτως ώστε να απαντήσουμε με τον πλέον ήπιο, ητοπαθή, φοβικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, χάνουμε την ευκαιρία του Κογκρέσου, το οποίο Κογκρέσο, ναι μεν εισπράξαμε ισχυρό χειροκρότημα, αλλά είδατε τα αποτελέσματα σήμερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη για το εάν η Τουρκία θα πάρει ή δεν θα πάρει τα F-16, με την κυβέρνηση του κυρίου Μπάιντεν να στηρίζει πάση δυνάμει την απόδοση και τον εξυγχρονισμό των F-16 των τουρκικών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονός. Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μία οργανωμένη ομάδα, είναι η άλλη λέσχη αυτή, είναι η λέσχη του δολαρίου ή της βρετανικής στερλίνας, οι οποίοι συστηματικά προσπαθούν να υποσκάψουν το ηθικό του ελληνικού λαού, προσπαθούν να υποσκάψουν το ηθικό της ελληνικής πολιτικής ελίτ, όποιο υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, λέγοντας ότι καλό είναι να μην τα βάλουμε με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία κάθε φορά που πολεμά με την Ελλάδα ιτάται. Και ξεχνάνε αυτοί οι κύριοι ότι 400 τουλάχιστον νικηφόρες μάχες έχει ο ελληνισμός εναντίον της Τουρκίας. Αυτό το ξεχνάνε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή γίνεται συστηματικά όμως από τη λέσχη της στερλίνας και του δολαρίου, έτσι, από το νέο μακαρθικό σύστημα δηλαδή στην Ελλάδα, το οποίο έχει εγκατασταθεί και φαίνεται ότι οι δουλειές πάνε πολύ καλά και τα μεροκάματα φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί αναλόγως με την θέση την οποία ο εκάστοτε εντολέας εκπληρώνει το καθήκον του απέναντι στη λέσχη αυτή. Γι' αυτόν τον λόγο φοβούμε ότι είναι το μόνο που δεν μας χρειάζεται αυτήν τη στιγμή. Αυτήν τη στιγμή χρειάζεται εθνική ενότητα και ομοψυχία. Δεν σας κρύβω ότι χάρηκα ιδιαίτερα ακούγοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω ουδεμία σχέση με τον συγκεκριμένο χώρο και είναι γνωστό αυτό,
αλλά χάρηκα ιδιαίτερα όταν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να ομιλεί για εθνική ενότητα, ότι το έθνος πρέπει να είναι ενωμένο αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά το χειροκροτώ και μπράβο του, γιατί συμπεριφέρεται ως εθνικά αξιοπρεπής ηγέτης. Δεν ξέρω κατά πόσον τα εννοεί αυτά που λέει. Μια φορά θα ήθελα πολύ να τα εννοεί, και το γεγονός ότι τα είπε είναι κάτι θετικό. Από την άλλη πλευρά όμως, θα ήθελα να βλέπω και την υπόλοιπη κυβερνητική μηχανή να κινείται προς ανάλογες κατευθύνσεις. Ξέρω, θα αρχίσει η απαρίθμηση. Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε τ' άλλο. Εξοπλιζόμαστε. Καμία αντίρρηση. Όλα αυτά είναι θετικά. Αλλά κάνουμε και ενέργειες λειψές και εξαιρετικά επικίνδυνες. Όπως παραδείγματος χάρη, για να μην ξεχνιόμαστε, συνεχίζουμε να μιλάμε περί θαλασσίων ζωνών. Και έχω πει επανειλημμένως ότι στις θαλάσσιες ζώνες συμπεριλαμβάνονται και οι αιγυαλίτιδες ζώνες, δηλαδή τα εθνικά χωρικά ύδατα μεταξύ άλλων, όπως και ο εθνικός εναέριος χώρος. Γιατί ο εθνικός εναέριος χώρος, όπως και ο βυθός, χαρακτηρίζονται από την αιγυαλίτιδα ζώνη, η οποία προβαλλόμενη στο βυθό είναι το αντίστοιχο κομμάτι εθνικής κυριαρχίας του βυθού, και προβαλλόμενη στον αέρα είναι το αντίστοιχο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας του αέρος. Ένα. Δεύτερον, εκείνο το οποίο επίσης δεν διευκρινίζουμε και το αφήνουμε στα θολά ως κυβερνητική πολιτική, είναι γιατί παραδείγματος χάριν όσον η Νέα Δημοκρατία υπήρξε κυβέρνησης έψεγε τον ΣΥΡΙΖΑ για την διάθεση μερικής επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και την Αδριατική, έτσι, λέγοντας ότι αυτό ενισχύει την θέση της Τουρκίας ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών συνθήκων, και όταν έγινε κυβέρνηση έκανε ακριβώς αυτό το οποίο έψαγε και σταμάτησε στο Τέναρο και μας ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι μεγαλώσαμε την Ελλάδα, και δύο μέρες μετά ο κύριος Τσαβούσογλου είπε μπράβο, οι Έλληνες σταματήσανε στο Τέναρο διότι αναγνωρίζουν ότι το Αιγαίο είναι θάλασσα ειδικών συνθήκων. Έτσι, ένα, δεύτερο, τρίτο, πηγαίνουμε και κάνουμε μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο για να ανακόψουμε, λέει, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το ανυπόστατο και μη νόμιμο κτλ. Μάλιστα, και τι κάνουμε, 26 με 28. Και ο κύριος Πρωθυπουργός στο Πολίτικο άφησε στην διαμφισβήτηση το κομμάτι από τον 28ο προς Ανατολάς. Και αυτό κρατήστε το, γιατί θα το βρούμε πολύ σύντομα μπροστά μας, ελπίζω, να μην είμαι μάντης κακών. Πάμε παρακάτω. Όταν ερχόμαστε και σκεπτόμαστε τι ακριβώς θα κάνουμε με τη Λιβύη, ευτυχώς που η Λιβύη, γιατί ξέρετε το τουρκολιβικό μνημόνιο ακουμπάει τη Λιβύη στις ακτές της Βενγκάζης. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τη γεωγραφία την έχουμε, δεν ξέρω, κάπου ξεχασμένη σε κάποιο ερμάριο. Λοιπόν, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το ανυπόστατο, το παράνομο, έρχεται και ακουμπάει στις ακτές της Βενγκάζης. Η Βενγκάζη όμως ουσιαστικά έχει δική της κυβέρνηση, τον κύριο Μπασάγα και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, κύριο Ακύλα Σάλεχ, και επιπλέον έχει σαν στρατάρχη τον κύριο Χάφταρ. Όταν ο κύριος Χάφταρ είχε έρθει στην Ελλάδα, τα αρμόδια πρόσωπα εθνικής ασφαλείας μας είχαν πει ότι δεν πρέπει να κάνουμε παρέα με τον κύριο Χάφταρ, διότι είναι κακές παρέες αυτές και ενοχλούνται οι σύμμαχοι. Πώς ενοχλούνται οι σύμμαχοι και γιατί άραγε. Τώρα που έρχεται η κυβέρνηση εθνικής ενότητος μόνο κατ' όνομα, γιατί έχει εκπνεύσει η ισχύς της και δεν έχει το κοινοβούλιο, και υπογράφει αυτό το οποίο υπέγραψε περί εκμεταλλεύσεως ζωνών του αντιποστάτου τουρκολιβικού μνημονίου από την Τουρκία, και έρχεται η Βενγκάζη, η κυβέρνηση τη Βενγκάζη, ο κύριος Σάλεχ και ο κύριος Μπασάγα, και μας λέει ότι αυτό δεν ισχύει, είναι ανυπόστατο, εμείς δεν το εγκρίνουμε.
Τώρα ήθελα να δω αυτές τις αρμόδιες προσωπικότητες εθνικής ασφαλείας, γιατί δεν βγαίνουν να πούν κάναμε λάθος τότε που λέγαμε ότι είναι κακές παρέες η πλευρά της Βενγκάζης. Κάνουμε λοιπόν συνεχή λάθη και το τελευταίο. Μα κύριοι, εφόσον είναι μονομερώς ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα για να λυθούν αυτές οι απορίες και οι αμφισβητήσεις, τη στιγμή που κάναμε ήδη παραχωρήσεις στην επέκταση προς το Ιόνιο με την Ιταλία. Ανοίγω παρένθεση. Η τουρκική πλευρά τι μας είπε? Εάν είναι, λέει, να γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε με την Ιταλία η επέκταση, πολύ ευχαρίστως να πάμε, λέει, στη Χαΐ. Που σημαίνει τι? Αν είναι να κάνετε τις ίδιες και ανάλογες παραχωρήσεις προς τα μας, βεβαίως να πάμε στη Χαΐ. Γιατί έχετε κάνει νομικό προηγούμενο, όπως το κάνατε εκεί, να το κάνουμε και μαζί. Λοιπόν, όταν λοιπόν ερχόμεθα και δεν εφαρμόζουμε το μονομερώς ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμά μας για την επέκταση των 6 στα 12 ναυτικά μίλια, ούτως ώστε από εκεί και μετά, αν θέλετε, να έχουμε να συζητήσουμε κάποιο σημείο στην υπόθεση του μελλοντικού οψέποτε πραγματοποιηθισωμένου διαλόγου, τότε εγκληματούμε. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, και είμαι ο πρώτος που το λέω, και από την άλλη μεριά δεν τολμάμε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας καθήκοντα, και όταν λέμε από την μία μεριά ότι είμαστε αγκυροβολημένοι στο διεθνές δίκαιο, αλλά δεν το εφαρμόζουμε όταν μας ωφελεί, τότε έχουμε μία αλλοπρόσαλη πολιτική. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Καρβουνούλη. Κύριε καθηγητά, επειδή το τελευταίο διάστημα όλοι μας προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο μπορεί να είναι το επεισόδιο που θα μας προκύψει από την Τουρκία, γίνονται πολλές αναλύσεις, πολλά σενάρια ακούμε, αλλά έχουμε και γεγονότα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σύντομα. Για παράδειγμα, το Oruç Reis είναι στην Ατάλεια, έχει ξεμετήσει από το λιμάνι και είναι πολύ πιθανόν, όπως έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι, ότι θα το βγάλουν σε κάποια περιοχή για να κάνει τις γνωστές του βόλτες. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η αντίδρασή μας σε αυτή την περίπτωση? Το 2020, να υπενθυμίσω ότι σε πρώτη φάση αντιδράσαμε αστραπιαία με την ανάπτυξη του στόλου, αλλά στη δεύτερη φάση απλά το παρακολουθήσαμε. Και επειδή αναφερθήκατε και στο συμφωνία που κάναμε... Να σας θυμίσω ότι είπαμε τότε, το παρακολουθήσαμε, ναι, ναι, και όταν βγήκε, είπαμε ότι δεν είναι πια στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδος. Λες και FIR, το Oruç Reis, ναι, είναι ο υπτάμενος Ολλανδός και πετάει. Έχετε δίκιο. Βέβαια, αφού δεν έχουμε οργανώσει και δεν έχουμε διακηρύξει και δεν έχουμε οριοθετήσει καμία θαλάσσια ζώνη πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, το οποίο το θέσαμε και ως κόκκινη γραμμή και μάλιστα διαχειλίων μη αρμοδίων, έτσι, ναι, ναι, τότε φυσικά εθνικός ενέργειος χώρος, εκεί, αυτό είναι, τίποτα άλλο. Τώρα, επειδή έχουμε αναφέρατε τη συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία αφήνει μόνο του το Καστελόριζο απομονωμένο, και εγώ θα βάλω στην κουβέντα και την Κύπρο, την οποία μονίμως την ξεχνάμε, και υποτίθεται ότι εξοπλιζόμαστε για να καλύψουμε και την Κύπρο. Και έχουμε ένα πλεονέκτημα πλέον, έχουμε τα Ραφάλ. Εγώ δεν λέω ότι θα πάω να βομβαρδίσουν τα Ραφάλ, να μην παρεξηγηθώ στην Κύπρο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχεις μια δυνατότητα σημαντική στον αέρα που πλέον φέρνει την Κύπρο κοντά, αναμφισβήτητα. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν, αν στο πιο απλό σενάριο, λοιπόν, γίνεται το Oruç Reis? Ας τα βάλουμε όλα, ναι, με τη σειρά, κύριε Καρβουνόπουλο. Ας ξεκινήσουμε από τα δύο κυρίαρχα ισχύοντα αφηγήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τα οποία είναι πάντελος μη σοβαρά και βεβαίως δημιουργούν φοβερά προβλήματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική σε όσον αφορά την άμυνα των εθνικών θεμάτων. Πρώτον αφήγημα. Δεν είναι αυτοσκοπός της Ελλάδος η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Αυτό είναι το αφήγημα το επίσημο, το οποίο κατά δήλωση των ανωτάτων στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι, αναπληρωτών Υπουργών Εξωτερικών κτλ., δεν αποτελεί, λέει, στρατηγική της Ελλάδος η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν τη στιγμή που η Τουρκία
Και ήμουν ο πρώτος ο οποίος το έβαλε αυτή την παράμετρο στο δημόσιο διάλογο, με άρθρο μου στην εφημερίδα Δημοκρατία στις 25 Φεβρουαρίου. Μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος δηλαδή. Η εισβολή η ρωσική στην Ουκρανία. Τι είχα πει? Ό,τι έκανε, είπα εμπολής, η Ρωσία στην Ουκρανία, το βιασμό που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία, τον έκανε ακριβώς η Τουρκία στην Κύπρο, η οποία διατηρεί στρατεύματα, η οποία έχει κάνει εισβολή, η οποία έχει κατοχή, η οποία θα φέρει και άλλα στρατεύματα, όπως δηλώνουν, και εν πάση περιπτώσει έχει κάνει και άλλα 5, σύνολο 7, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αγνοούμενη καταστροφή πολιτιστικών μνημείων, βίαιος επικισμός, βιασμοί κτλ. Γιατί λοιπόν τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα είναι άκρως ευαισθητοποιημένη από την εισβολή, τη βάρβαρη, την ρωσική στην Ουκρανία, γιατί αυτό το κλίμα να μην το αξιοποιήσει η Ελλάς και να ζητήσει, εφόσον είναι πρώτη που επέβαλε κυρώσεις στην Ρωσία και μάλιστα στέλνει και οπλισμό στη Ρωσία, τον οποίον δεν ξέρω από πού τον παίρνει, εσείς στρατιωτικοί αναλυτές θα ξέρετε καλύτερα. Αλλά αν πιστέψω αυτά που ακούγονται, αυτός ο οπλισμός φεύγει από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κυρίως. Κλείνει παρένθεση. Γιατί λοιπόν να μην ζητήσει σε όλα τα διεθνή φόρα, αντί να μιλάει για την γεωκλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη, γιατί να μην ζητήσει να επιβληθούν οι ίδιες αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία για αυτά τα οποία πράττει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα? Αυτό είναι πολύ βασικό. 48 χρόνια κρατάει αυτή η κολόγια, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, είναι αφήγημα αυτό? Αυτό είναι το πρώτο αφήγημα. Το δεύτερο αφήγημα, το οποίο υιοθετεί πλέον η κυβερνητική πολιτική επισήμως από την πρώτη στιγμή, είναι να κάνει άλλο ένα χατήρι της Τουρκίας. Ποιο είναι αυτό? Η Κύπρος, λέει, είναι τρίτο κράτος. Η Κύπρος είναι τρίτο κράτος. Μήπως όμως συνταγματικά και θεσμικά η Ελλάς είναι εγγυήτρια δύναμης της Κύπρου? Ας ανοίξει κάποιος το Κυπριακό Σύνταγμα, ας πάει στο παράρτημα και θα δει τις συνθήκες ασφαλείας και εγγυήσεως. Θα δει λοιπόν τι είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτή την ιδιότητα, αυτό το χαρακτηριστικό της εγγυητρίας δυνάμεως, και τι κάνει? Εσχλουργεί επί του σώματος της Κύπρου καθημερινά. Η Ελλάς τι λέει? Α, όλα και όλα, λέει, η Κύπρος είναι τρίτο κράτος. Και κάνουμε επισκέψεις στην Κύπρο. Έτσι. Όχι, να μην κάνουμε επισκέψεις, να επαναλειτουργήσουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα του Εθνικού Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Αυτό να υλοποιήσουμε επίσημα, γιατί οι επίσημες κινήσεις έχουν και σημειολογική αξία. Λες στον άλλον ότι κοίταξε, αυτό που κάνεις θα το πληρώσεις. Έρχεται τώρα, ευτυχώς, έρχονται τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και για τα δικά τους συμφέροντα όπως πάντα, γιατί τα κράτη βασίζονται σε συμφέροντα, κύριε Καρβουνόπουλε, Λόρδος Πάλμερστον, δεν υπάρχουν, λέει, διαρκείς φιλίες και διαρκείς αντιπαλότητες στην διεθνή πολιτική. Υπάρχουν μόνο διαρκείς συμφέροντα. Λοιπόν, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και σου λένε πρέπει να φύγει όλος ο ρωσικός οπλισμός από την Κύπρο. Μάλιστα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να πάρει η Κύπρος. Μάλιστα. Άρα έρεται το embargo non-lethal weapons από την Κύπρο και μπορεί η Κύπρος να προμηθευτεί θανατηφόρα όπλα πλέον. Ερωτώ εγώ τώρα, από πού θα τα προμηθευτεί? Φυσικά πρωτίστως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία αντίρρηση, κανένα πρόβλημα να τα πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να πάρει και από τη Γαλλία, μπορεί να πάρει και από το Ισραήλ, από που θέλει. Μπράβο. Πέστε μου κάτι, όταν λοιπόν παίρνεις αμερικανικά όπλα ή όπλα άλλων νατοϊκών κατά 90% χωρών, έχω στο μυαλό μου τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν κάνεις, αγαπητέ φίλε, μία αίτηση για την εισδοχή της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε, ενώ είσαι τώρα ουσιαστικά, σε κάνανε ουσιαστικά μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί να μην έχεις και ψήφο στο ΝΑΤΟ? Λοιπόν, μου λένε ως απάντηση, κύριε Καρβουνόπουλε, μα το ΑΚΕΛ δεν θα συμφωνεί. Και τους απαντώ, μα το ΑΚΕΛ δεν είναι κυβέρνηση.
Εκτός αν υπονοείται ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές και ύποπτες συμφωνίες μεταξύ ΔΣΥ και ΑΚΕΛ και αυτές οι συμφωνίες, οι ύποπτες και οι υπόγειες, δεν υπηρετούνται καλά. Ναι, αλλά αυτές δεν είναι εθνικά εποφελείς συμφωνίες, αν υπάρχουν, λέω. Γιατί αν ρωτήσουμε το ΔΣΥ επίσημα και το ΑΚΕΛ επίσημα, θα μας πούν ότι δεν έχουμε καμία σχέση, καμία συμφωνία κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιος κυβερνάει? Το ΔΣΥ. Γιατί λοιπόν το ΔΣΥ δεν εκμεταλλεύεται το πακέτο Σουηδίας-Φιλανδίας, δεν εκμεταλλεύεται τη συγκυρία που επέβαλε αυτό το πακέτο, την εισβολή τη Ρωσική στην Ουκρανία, δεν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαβαίνουν πλέον ότι η Κύπρος πρέπει να απορωσοποιηθεί πλήρως και να της δώσουν ένα χαρτί στο ΝΑΤΟ και στην Ουάσιγκτον, ούτως ώστε να μπουν και θεσμικά να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ. Και γιατί το λέω? Δεν το λέω από βίτσιο. Το λέω γιατί πολύ απλά μια χώρα του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να απαιτεί να διχοτομήσει μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Δεύτερο, μια χώρα του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι απειλείται εθνοτικό μέρος του πληθυσμού της από άλλο εθνοτικό μέρος της ιδίας χώρας του ΝΑΤΟ. Τρίτον, μια χώρα του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποδέχεται να έχει κατοχικά στρατεύματα στο έδαφος της από άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Μόνο αυτά τα τρία αρκούν για να δώσουν λύση στο Κυπριακό, μία λύση η οποία θα είναι αξιοπρεπέστατη. Γιατί λοιπόν κάνουμε πίσω στο θέμα της αιτήσεως της Κύπρου για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ? Η δεύτερη αντίρρηση που δέχομαι είναι: μα η Τουρκία θα προβάλλει βέτο. Ας την να προβάλλει βέτο. Και ειδικά σε αυτή την εκρηκτική συγκυρία που έχει αρχίσει και γίνεται ύποπτη ακόμη και για εκείνους τους τελευταίους θυλάκους του State Department, τους τραντισιοναλιστές, τους παραδοσιοκράτες δηλαδή, για να το πούμε ελληνικά, οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα στο πολύτιμο asset το γεωστρατηγικό της Τουρκίας, ακόμη και εκεί έχει αρχίσει πλέον να γίνεται ύποπτη. Ας την λοιπόν σε αυτή τη συγκυρία να μας καταθέσει μαζί με τη Σουηδία και τις δικές μας και τις δικές της αντιρρήσεις για την Κύπρο και να εκπέσει ακόμη περισσότερο στις υπολείψεις των ατοικών χωρών και ειδικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί την προφυλάσσουμε? Αυτά είναι λάθος πολιτικές, κύριε Καρβουνόπουλε, και αυτά δεν τα λέει κανένας. Ύστερα, πάω σε ένα ακόμα. Μόλις κυκλοφόρησε εκείνο το non-paper της Τουρκίδος αναπληρωτρίας Υπουργού Εξωτερικών του State Department, εδώ πέρα στην Ελλάδα ήμουν ο πρώτος ο οποίος τους έλεγε: παιδιά, ακούστε κάτι, μην λέτε ανοησία, γιατί έβλεπα ότι επεκράτησε μια εφορία, μια χαρά σε όλους αυτούς τους κύκλους της λέσχης του δολαρίου και της στερλίνας. Θα έλεγα περισσότερο της στερλίνας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας ψάξουν να τους βρούνε ποιοι είναι, γνωστοί είναι. Λοιπόν, αυτοί επανηγύρισαν. Μα λέει ο Ιστμέτ, δεν γίνεται, βλέπετε, σας το λέγαμε. Και όταν εγώ εξηγούσα ότι βρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να μην γίνει ο Ιστμέτ. Γιατί ακόμα και η όδευση του καλωδίου του ηλεκτροφόρου, σχέδιο για το οποίο την εγκατάσταση υφίσταται κανονικότατα και εν μέρει έχει ολοκληρωθεί. Λέω λοιπόν, είναι η ίδια η όδευση. Την ίδια ζημιά που έκανε ο EastMed κάνει ακριβώς και αυτό το καλώδιο. Γιατί περνάει ακριβώς από τις ίδιες περιοχές. Και επιπλέον βρήκα τον νόμο, τον ισχύοντα νόμο, τον αμερικανικό, και τους τον διάβασα ή στην τηλεόραση. Έκανα ολόκληρο σεμινάριο στην τηλεόραση δείχνοντας τι λέει ο νόμος. Και ο νόμος ο αμερικανικός, ο οποίος και τότε αλλά και σήμερα που μιλάμε, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι ενισχύει και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον Trans-Adriatic Pipeline και τον East Med. Ρητός το λέει. Ουδέποτε κατηργήθη αυτός ο νόμος. Και οι εν λόγω κύριοι, έτσι, επανηγύριζαν γιατί ένα non-paper, δηλαδή ένα πετσετάκι το οποίο κυκλοφόρησε, έτσι, και το οποίο διέρευσε περιέργως και το οποίο έγινε πρώτη στο θέμα στην Ελλάδα,
έλεγε ότι ο EastMed είναι οικονομικός ασύμφορος. Τώρα όμως, με το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, το οποίο προέκυψε, όλοι λένε ναι, ο EastMed είναι καλός, γιατί, βρε παιδί μου, θα μεταφέρει φυσικό αέριο πολύ μεγάλες ποσότητες, θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, τελικά, συνολικά, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το φυσικό αέριο το οποίο θα πάρει η Ευρώπη, και η κατάσταση το απαιτεί, πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό, ναι, να τον προωθήσουμε τον EastMed. Τώρα το κατάλαβαν? Όχι. Αλλά τώρα πήραν εντολή από τη λέσχη τους ότι ξέρετε κάτι, αυτά που λέγατε πριν αλλάξτε τα, διότι τώρα εμείς αλλάξαμε γνώμη. Και βλέπεις να διασύρονται οι ίδιοι και να μην λαμβάνουν υπόψη την ίδια τους την υπόλοιψη και να αλλάζουν γνώμη μέσα σε 2 μήνες. Κύριε καθηγητά, από τη μία πλευρά αναλόγως της Τουρκίας... τις εντολές του αυθέντου. Στην Τουρκία βλέπουμε ότι το καθεστώς προετοιμάζει την κοινή του γνώμη για πολύ άγριες καταστάσεις, ακόμα και για πόλεμο. Το τελευταίο διάστημα αυτά που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι ασύλληπτα. Εδώ εσείς μιλάτε σωστά για λέσχη της Στερλίνας και υπάρχει και ένα κλίμα του να μην προκαλέσουμε. Δηλαδή, όταν τίθεται συζήτηση το θέμα ότι, ρε παιδί μου, ναι, πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι, όλοι θέλουμε, όλοι οι λογικοί άνθρωποι θέλουμε να βρεθεί μια λύση με τη συζήτηση, αλλά είναι δυνατόν κάθε φορά που κάποιος μας καλεί να πάμε να συζητήσουμε υπό στρατιωτική απειλή να πηγαίνουμε και να κουβεντιάζουμε και να βγάζουμε φωτογραφίες? Είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να λαμβάνει η ελληνική κοινή γνώμη, ότι συζητάμε? Σε καμία περίπτωση, και νομίζω ότι το αναλύσαμε εκτενώς προηγουμένως, αλλά για να μιλήσουμε ad hoc επ' αυτού, θα πω το εξής και πάλι. Δεν μπορούν Έλληνες ακαδημαϊκοί, Έλληνες πολιτικοί να αναγνωρίζουν στα έκνομα απαιτήματα της Τουρκίας κάποιο δίκιο. Δεν μπορώ να ακούω να μου λένε ότι εδώ που τα λέμε, βρε παιδί μου, το Καστελόριζο είναι πολύ μικρό απέναντι στην τουρκική ακτογραμμή, να μην είμαστε μοναχοφάιδες και τα θέλουμε όλα δικά μας. Δεν μπορώ να το δέχομαι αυτό να το λένε για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Έλληνες υπουργοί, και μάλιστα αρμόδιοι. Δεν μπορώ να τα δέχομαι αυτά. Από εκεί να ξεκινήσουμε πρώτα. Διότι οι Τούρκοι κάνουν τη δουλίτσα τους. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας. Φαντάζεστε Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών ή πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε δημόσιο παράγοντα, σας λέω εγώ, να λέει κάτι τέτοιο εις βάρος του Ισραήλ? Πιστεύετε? Σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν πρώτα να μπορέσουμε να επιβάλλουμε μια εθνική συνεννόηση στο εσωτερικό μας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν και να βλέπω τουρκικές εφημερίδες να συγχαίρουν Έλληνες ακαδημαϊκούς για το γεγονός, λέει, ότι λένε την αλήθεια και στηρίζουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τα συγχαρητήρια πρέπει να βγουν να αρθρογραφήσουν και να πούνε δεν δεχόμεθα τα συγχαρητήριά σας, κύριοι, ή να κάνουν άλλα πράγματα, δεν ξέρω, να μετακομίσουν από την Ελλάδα, να πάνε κάπου αλλού. Μπορούν να μετακομίσουν και στην Άγκυρα, άμα θέλουν, και να εγκατασταθούν εκεί. Είναι βέβαιο ότι θα τους επιδαψιλευθούν μεγάλες τιμές. Λέω εγώ τώρα, πάμε τώρα στο τελευταίο. Ο διάλογος που λέτε. Ο διάλογος τι προϋποθέτει? Μας είπε ο ΑΚΑΡ, αποστρατικοποιήστε, λέει, τα νησιά. Και μετά να πάμε στο διάλογο. Και αυτό θεωρήθηκε, όπως είπατε πολύ καλά εξ αρχής, ότι εχαμήλωσε τους τόνους. Μα χαμήλωμα των τόνων είναι αυτό? Ή καθήλυν παράδοση της Ελλάδος στα αιτήματα της Τουρκίας και μετατροπή της Ελλάδος σε ελλαδικό νεοοθωμανικό σαντζάκιο? Διότι ο όρος φιλανδοποίηση πλέον δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί και η Φιλανδία πήρε τις τύχες της στα χέρια της και είπε, ξέρεις κάτι, εγώ θα μπω στο ΝΑΤΟ και θα έχω μια ασπίδα εναντίον της Ρωσίας. Τελεία. Θα το κάνω. Άρα λοιπόν ο όρος φιλανδοποίηση δεν ισχύει πλέον.
Εδώ είναι ο όρος ο νεοοθωμανικό ελλαδικό τσαντζάκι. Είναι ρουμ σαντζάκ πλέον. Εκεί πάμε, στο ρουμ σαντζάκ. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν είναι δυνατόν να σηματοδοτήσει διάλογο. Και όταν λέμε ότι κάνουμε διάλογο και ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε συνυποσχετικό για να πάμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, τι θα λέει αυτό το συνυποσχετικό? Το συνυποσχετικό οφείλει να λέει ότι το μόνο πρόβλημα το οποίο θα ζητηθεί να επιληθεί στο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο είναι το πρόβλημα υφαλοκρηπίδας κάθετος ΑΟΣ. Τελεία. Για να βάλουμε όμως την ΑΟΣ στο παιχνίδι, πρέπει πρώτα να την ανακηρύξουμε, κύριε Καρβουνόπουλε. Γιατί η διαδικασία είναι η εξής. Declaration, ανακήρυξη της ΑΟΣ, αποστολή του χάρτη με τις συντεταγμένες στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του ΟΗΕ, συζήτηση με την απέναντι πλευρά. Προσέξτε, η Τουρκία το έχει κάνει. Η γαλάζια πατρίδα είναι ακριβώς αυτό. Είναι η declaration της τουρκικής ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδος. Το έχει κάνει. Και σου λέει ότι εγώ περιμένω να συζητήσω με τους Έλληνες αυτό το πράγμα. Οι Έλληνες δεν συζητάνε, έχουν την επιχειρηματολογία τους, προκαλούν και κάνουν και δείχνουν και το ένα και το άλλο. Εμείς όμως ως απάντηση στη γαλάζια πατρίδα, μας δώσανε την ευκαιρία οι Τούρκοι νομικά με τη γαλάζια πατρίδα, να τους πούμε όχι κύριοι, εμάς η αποκλειστική μας οικονομική ζώνη είναι αυτή, σύμφωνα με το χάρτη της Σεβίλης, τον οποίον προσπαθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα να κάνει γαργάρα, να εξαφανίσει, να μην αποδεχθεί, και σημειωτέων ότι ο χάρτης της Σεβίλης είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο το οποίο δεν έγινε από τους Έλληνες, έγινε από τους πανεπιστημιακούς, τους Ευρωπαίους, στους οποίους ανετέθη χάραξή του. Μα επιτρέπετε, κύριε Καρβουνόπουλε, οι μόνοι οι οποίοι έχουμε κάνει πραγματική χαρτογράφηση και οριοθέτηση, αν θέλετε, νομικά, της ελληνικής ΑΟΣ, να είμαι εγώ και ο συνάδελφος ο κύριος Γούρος, ο επίκουρος καθηγητής, και να είμαστε εμείς οι δύο οι μόνοι που έχουμε κάνει χάρτη, σε βαθμό που ο Ερτσιγιές, ο νυν πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, να χρησιμοποιεί για ενημέρωση των Τούρκων διπλωματών τον δικό μου χάρτη. Γράφει και το όνομά μου απάνω. Μάλιστα. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει αντίστοιχο χάρτη. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν έκανε αναγύριξη. Και γιατί πάει να απεμπολίσει και το χάρτη της Σεβίλης. Λοιπόν, πρώτη φάση declaration. Διέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζει και η διεθνής δικονομική πρακτική, και αν παρέλθει άπρακτος αυτή, τότε πηγαίνεις στο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο με θέμα ακριβώς την delimitation, δηλαδή την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δεύτερη φάση, και ορίζεις το τι σου ανήκει και τι όχι. Πώς θα πας χωρίς να έχεις δώσει συντεταγμένες στο αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ του τι θεωρείς δικό σου, ούτως ώστε πάνω σε αυτό που θεωρείς δικό σου, έτσι, να κάνεις διαπραγμάτευση. Ο Τούρκος θεωρεί τη γαλάζια πατρίδα, εσύ θεωρείς το άλλο, δηλωμένα όμως, με συντεταγμένες, πας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θέλουν αυτοί, θα σας πω γιατί το θέλουν, και λύνεις το πρόβλημα, όπως λύνεται. Γιατί να πας στη Χάγη, δεύτερο ερώτημα, και να μην πας στο Αμβούργο που είναι ειδικό δικαστήριο μόνο για θαλάσσιες ζώνες και για ζητήματα θαλασσών και ωκεανών? Γιατί, θα αρχίσω από τον αντίλογο που γίνεται σε αυτή την πρότασή μου. Διότι λέει στο Αμβούργο όσοι πάνε έχουν υπογράψει τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας στην Άγκλος 3 του 1982 του Μοντέγκο Μπέι. Μάλιστα. Απαντώ. Ναι, αλλά από τη στιγμή που την έχουν υπογράψει τα 4/5 και παραπάνω των εχόντων ακτογραμμή κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτό θεωρείται ότι είναι εθιμικό δίκαιο για όλους. Γι' αυτό βλέπετε και την ίδια την Τουρκία
εφαρμόζει τη νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να το λέει, αλλά την εφαρμόζει γιατί ακριβώς υποχρεούται και απέναντί της έχει τη Ρωσία. Βλέπετε το Ισραήλ, το οποίο χωρίς κανένα πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυρώσει τη νέα συνθήκη, τι κάνει. Έρχεται και μοιράζει με την Κύπρο με τη θεωρία της μέσης γραμμής, δεχόμενο απολύτως ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα οι δύο χώρες και μοιράζουμε στη μέση. Βλέπετε την Αίγυπτο, η οποία έχει μια τεράστια ακτογραμμή μπροστά στην Κύπρο και η οποία τι λέει, βεβαίως και θα μοιράσουμε με την Κύπρο αποκλειστική οικονομική ζώνη με τη μέθοδο της μέσης γραμμής. Άρα, στην περίπτωση της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τώρα προστίθεται και ο Λίβανος, έχουμε τρεις περιπτώσεις που ουσιαστικά λειτουργεί η θεωρία της μέσης γραμμής. Και μάλιστα και από χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη. Εμείς τι κάναμε? Εμείς ερχόμαστε να υιοθετήσουμε το ανυπόστατο επιχείρημα της Τουρκίας ότι το Καστελόριζο, λέει, έχει μικρή ακτογραμμή σε σχέση με την ακτογραμμή της Τουρκίας. Ερωτώ, το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα μάλλον του Καστελορίζου, 14 νησιά και νησίδες και βραχονησίδες, δεν είναι ελληνικός χώρος? Είναι. Εάν είναι ελληνικός χώρος, δεν μετράται συνολικά η ακτογραμμή του ελληνικού χώρου απέναντι στην ακτογραμμή του τουρκικού? Μετράται. Πόση ακτογραμμή έχουν οι Έλληνες? 15.500 χιλιόμετρα. Πόσοι έχουν οι Τούρκοι? 7,3. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή? Η Ελλάδα. Γιατί λέμε ανοησίες? Γιατί κατατεμαχίζουμε εμείς σε σαντάκια τον ελληνικό χώρο? Πώς λέγεται αυτό? Δεν θέλω να το πω. Έχετε δίκιο. Θα ήθελα να κλείσουμε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Η κυβέρνηση έκανε μια επιλογή, βγήκε πολύ μπροστά σε αυτό το θέμα και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι στην Αμερική, στο Κογκρέσο, θέτουν θέμα για την συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία. Πιστεύετε ότι ήταν λάθος το να ανοίξουμε τόσο πολύ τα χαρτιά μας προς μία πλευρά, ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε κάποια χαρτιά για να έχουμε, να διαπραγματευτούμε? Και αναφέρομαι όχι μόνο στην στάση που κρατήσαμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά βάζω μέσα και την αμυντική συμφωνία με την Αμερική. Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε ίσως να κρατήσουμε κάποιες επιφυλάξεις. Κύριε Καρβουνόπουλε, από τις πρώτες μέρες της εισβολής της Ρωσικής στην Ουκρανία, είχα πει ότι η πολιτική της Ελλάδος και της Κύπρου έπρεπε να είναι η εξής. Η Ελλάς και η Κύπρος είναι δύο ευρωπαϊκά κράτη. Ένα. Άρα αρμόδια να συζητήσουν για την, να διαμεσολαβήσουν μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών για την στάση της Ευρώπης έναντι αυτού του πολέμου. Δεύτερο. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χριστιανικά κράτη και ευρωπαϊκά. Τρίτον. Είναι δύο χριστιανικά ορθόδοξα κράτη και ευρωπαϊκά. Αλλά έχουν τρία ισχυρά πολιτισμικά σημεία τα οποία ταυτίζονται και με τα ρωσικά αντίστοιχα και με τα ουκρανικά αντίστοιχα. Είχα πει, θα έπρεπε η Ελλάς και η Κύπρος να διαμεσολαβήσουν και να καλέσουν εις τους Δελφούς, στον Ιερό Τόπο των Δελφών. Εδώ και 15 χρόνια γράφω για τους Δελφούς και το τι μπορεί να δείξει αυτός ο ιερός χώρος ειρήνης και συναδέλφωσης στη διεθνή κοινότητα με τεράστιες εθνικές απολαύες για τον ελληνισμό. Να καλέσουν λοιπόν τις δύο πλευρές σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, γενικών γραμματέων, αντιπροσωπιών, δεν έχει σημασία. Από κάπου αρχίζεις και κάπου τελειώνεις. Και να διαμεσολαβήσουν για την διπλωματική λύση του προβλήματος και για το σταμάτημα του πολέμου, για τον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό της εισβολής. Αυτό λοιπόν, εάν το έκαναν οι δύο χώρες, θα αυτοεξαιρούν το αμέσως από την υποχρέωση επιβολής κυρώσεων εις την Ρωσία
ένα το κρατούμενο και από την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Αυτό τι θα σήμαινε? Ότι δεν θα ήμασταν στον κατάλογο των εχθρικών χωρών της Ρωσίας και ότι σήμερα δεν θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε το φρικτό αυτό ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο ήδη έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμεθα και ο χειμώνας ακόμα δεν έχει μπει. Επιπλέον, η διπλωματική θέση της Ελλάδος και της Κύπρου θα ανεβαθμίζεται λογαριθμικώς μέσα σε ελάχιστες ημέρες, όπως ανεβαθμίστη λογαριθμικώς η διπλωματική θέση της Τουρκίας του επιτιδίου αυτού ουδετέρου, στο οποίο εγώ, με συγχωρείτε, αλλά δεν βρίσκω τίποτε κακό, με την έννοια ότι κάνεις αυτό το οποίο επιτάσσει το εθνικό σου συμφέρον και προσέξτε, και για το οποίο έχεις ιστορικώς δώσει εξετάσεις, διότι η Ελλάς ήταν πάντα μια χώρα μη αναθεωρητική, μια χώρα μη επιτιθεμένη, μια χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο, ήδη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η Τουρκία όμως δέχεται συγχαρητήρια από παντού αυτή τη στιγμή, και από τη Ρωσία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον ρόλο της, λέει, για τη διέλευση των σιτηρών και τα λοιπά, και για τον διαμεσολαβητικό της ρόλο, για τις ανταλλαγές εχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Ανεβάζει την γεωστρατηγική της υπεραξία με αυτόν τον τρόπο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι ανύπαρκτη αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί εμείς υιοθετήσαμε αυτήν τη θέση, την βασιλικοτέρα του βασιλέως. Αυτή είναι η θέση μου και παραμένει. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν αναλυτικός και ουσιαστικός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.